Ο δοστρωτήρα νέων αντιλαϊκών μέτρων που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο προέβλεψαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων συνταξίουχων της Μαγνησίας που διοργανώνουν μεθαύριο Τετάρτη στις 10.30 το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρία στο εργατικό κέντρο του Βόλου. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων βλέπουν να έρχονται νέες περικοπές σε συντάξεις και πλήρη κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Θέλουμε να ξεσηκωθούν οι συνάδελφοι, γιατί θα χάσουμε όλοι, όχι μόνο εμείς. Εμείς το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Το καταδεικνύουμε το πρόβλημα και θέλουμε να βγουν όλοι στο δρόμο, γιατί από 1η-1η το 2015 αλλάζουν άρδιν όλο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Πάει περίπατο η κοινωνική ασφάλιση. Στον κλάδο των συνταξιούχων ναυτικών οι περικοπές της συντάξης ξεπέρασαν το 40% τα τελευταία 4 χρόνια. Μας έχουν καταστρέψει, ενώ η ναυτιλία και ο ναυτικός ήταν κάποτε το στήριγμα της ελληνικής οικονομίας, δεν μας υπολόγισε κανένας. Μας πετάξαν στον κάλαθο των αχρήστων, άπαντας. Οι συντάξεις μας κοπήκαν και σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλα ποσοστά. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν να αποκατασταθεί η χορήγηση του δώρου Χριστουγέννων και καλούν τους συναδέλφους τους να δώσουν μαζικά το παρόν στη μεθαυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρία στο εργατικό κέντρο. Αυτή η απειλή δεν θα σταματήσει, αν δεν θα σταματήσουμε εμείς. Γι' αυτό το ξεκουμός των συνταξιούχων στην περιοχή μας θα είναι ο μόνος ο δρόμος απάντησης σε αυτά τα βάρβαρα μέτρα αντιλαϊκά και ανταξιδιωτικά. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωσή μας την Τετάρτη στις 10.30 στο εργατικό κέντρο,